Σίγουρα εμείς λέμε ότι οι εργαζόμενοι έχουν και υποχρεώσεις και δικαιώματα. Από εκεί και μετά ξέρουμε τη μεγάλη παραβατικότητα που υπάρχει σε πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Σίγουρα είναι η μειοψηφία, αλλά υπάρχουν. Από εκεί και μετά λέμε στους εργαζόμενους όταν υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Μεγάλη εντατικοποίηση χωρίς ρεπό. Να δουλεύουν υπερορίες και να μην αμείβονται. Όταν υπάρχει η μη τήρηση της συλλογικής σύμβασης εργασίας, που πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι είναι γενικώς υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους, για όλους τους εργοδότες, πρέπει να αμείβονται βάσει της συλλογικής σύμβασης εργασίας, και αυτό είναι εργοδοτική παραβατικότητα. Πρέπει να καταγγέλλονται άμεσα τόσο στο σωματείο μας, αλλά και στην επιθεώρηση εργασίας, που τόσο ώστε να γίνονται έλεγχοι, στοχευμένοι έλεγχοι για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Καλούμε τους συναδέλφους ξενοδοχείων υπαλλήλους να μην φοβούνται, να καταγγέλουν και να αποφεύγουν εργοδότες που έχουν αυτού του είδους τακτικές και να εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα προβλήματα, ειδικά τώρα που τελείωσε ο Αύγουστος και δόθηκαν ξανά οι μισθοδοσίες. Έχουμε καθημερινές καταγγελίες στο σωματείο μας και συγκεκριμένα βλέπουμε ότι δεν αμείβονται οι εργαζόμενοι όπως έπρεπε να αμείβονται βάσει της λογικής. Τους κλέβουν επί της ουσία μέρες εργασίας στα ρεπό τους, δεν τους πληρώνουν υπερορίες, υπερεργασίας. Αυτό είναι ένα απόστημα. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, που το σώστε να το σταματήσουμε. Σωματείο έχει πρόβληση καταγγελία εξ αναλόγου? Σίγουρα, εμείς αυτό που κάνουμε, εφόσον έχουμε καταγγελίες, αμέσως εμείς το καταγγέλουμε στην επιθεώρηση εργασίας και ζητάμε να γίνει επιτόπιος έλεγχο. Ξέρουμε βέβαια πολύ καλά ότι θα πάει η επιθεώρηση, θα γίνει ο έλεγχος τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα και την επόμενη μέρα συνεχίζεται το ίδιο πρόβλημα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να μπει άμεσα η ψηφιακή κάρτα εργασίας, να καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος των εργαζομένων, είσοδο και έξοδό τους από την εργασία, και εκεί πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει και θα λύσει πολλά προβλήματα.